Τι ήταν αυτό που προκάλεσε τους εκοφαντικούς ήχους και το μυστηριώδες βουητό που αναστάτωσε τους κατοίκους της Καμάρες της Κρήτης? Ένας δυνατός κρότος χθες απόγευμα σκόρπισε τον τρόμο στους κατοίκους της Καμάρες του Δήμου Φεστού, οι οποίοι ένιωθαν να χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους. Θυμάστε πέρυσι γύρω στο Γενάρη, Φλεβάρι, μπορεί και λίγο πιο νωρίς ή λίγο πιο μετά, δεν θυμάμαι καλά, που είχε γίνει χαμός για μερικές μέρες και όλοι συζητούσαν για κάποιους παράξενους ήχους που είχαν αναστατώσει μια συγκεκριμένη περιοχή στη Θεσσαλονίκη. Τώρα αυτή τη φορά κάτι αντίστοιχο, κάτι που μοιάζει με αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη, έγινε στο χωριό Καμάρες, χωριό ελπίζω να είναι, ελπίζω να το λέω καλά, της Κρήτης, όπου οι κάτοικοι αναστατώθηκαν από κάποιους εκοφαντικούς θορύβους, οι οποίοι προέρχονταν, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, από τα έγκατα της γης. Σαν το φουρνέλο ήτανε. Ένα χτύπο σαν φουρνέλο. Ναι, ταραχτήκανε, τα σπίτια κουνήξανε. Άλλοι άνθρωποι λένε πως πιο παλιά είχαν ξανακούσει κάτι στους θορύβους. Μάλιστα, οι κάτοικοι του χωριού ένιωσαν τα σπίτια τους να τραντάζονται και ανησύχησαν ότι πρόκειται για σεισμό. Οι ειδικοί όμως τους διαβεβαίωσαν ότι ίσως να μην ήταν σεισμός και οι γεωλόγοι ή οι σεισμολόγοι και τα λοιπά θα ελέγχουν την περιοχή προκειμένου να διαπιστώσουν από πού προήλθε όλο αυτό το παράξενο περιστατικό, γιατί σύμφωνα με τις μαρτυρίες και πάλι φαίνεται πως αυτό συνέβη μόνο στο χωριό Καμάρες και όχι στις γύρω περιοχές, αφού ακόμα και η δίπλα περιοχή δεν κατάλαβε τίποτα. Τράταξε το χωριό όλο, το οποίο στα βορείς ακούσε λίγο, στη Λοχρία δεν ακούσε. Άρα λοιπόν ήταν εδώ πέρα, στο χωριό μέσα. Το επεισόδιο εκείνο που είχαμε κάνει για τη Θεσσαλονίκη, όπου δόθηκε τελικά εξήγηση, την οποία δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά νομίζω ότι είχε να κάνει με κάποιους σωλήνες υπογείως σε ένα μακρινό υδραγωγείο ή κάτι τέτοιο, αλλά βέβαια είχε συσχετιστεί από πολλούς και στο χώρο της αναζήτησης και γενικότερα με τους παράξενους θορύβους που ακούγονται από τα έγκατα της γης σε πάρα πολλές περιοχές του πλανήτη, και πρόκειται για ένα θέμα που έχει το δικό του ενδιαφέρον και αν θέλετε μπορούμε να το κάνουμε σε επόμενο επεισόδιο ένα αφιέρωμα να σας μιλήσω για αυτούς τους θορύβους και τους μυστηριώδεις ήχους που συσχετίζονται ακόμη και με αγγελικές παρουσίες ή οτιδήποτε τέτοιο. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα θεωρία, για όποιον θέλει να την πιστέψει τέλος πάντων, οπότε πείτε μου σε σχόλιο αν θέλετε να το κάνουμε. Για την ώρα θα πάμε να δούμε τι συνέβη στις Καμάρες της Κρήτης, γιατί είχα κάνει και τότε επεισόδιο για τη Θεσσαλονίκη, είπα να το κάνω και για την Κρήτη για να δούμε τι μπορεί να έχει συμβεί εκεί. Η εξήγηση, όπως είπα και στο τότε βίντεο, πιθανόν να είναι φυσιολογική, δηλαδή να προέρχεται από κάποιο γεωλογικό γεγονός ή κάτι επιστημονικό που θα εξηγηθεί από τους ειδικούς τις επόμενες ημέρες ίσως, αλλά αξίζει να το δούμε γιατί είναι παράξενο πραγματικά. Όπως βλέπουμε και από τον τίτλο, «Μυστηριώδες βουητό από τα έγκατα της γης ανησυχεί τους κατοίκους της Καμάρες της Κρήτης». Το βουητό μάλιστα συνοδεύτηκε από ένα δυνατό τράνταγμα που ταρακούνησε ολόκληρο το χωριό. Όπως αναφέρει η Νέα Κρήτη GR, αυτό το φαινόμενο επαναλήφθηκε άλλες δύο φορές σε μικρότερη ένταση και παρά τη γενικευμένη ανησυχία που επικράτησε, οι επιστήμονες, οι γεωλόγοι και οι σεισμολόγοι δηλώνουν πως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ανησυχίας. Σύμφωνα, λέει, με την άποψη έγκρη του γεωλόγου που μίλησε στο Νέα Κρήτη, υπάρχουν δύο σενάρια για τη δημιουργία του ήχου αυτού. Πρόκειται όμως για σενάρια ακόμα. Το σενάριο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, σύμφωνα με τον γεωλόγο εγνωσμένου κύρους, ο οποίος όμως δεν ονοματίζεται, είναι ο ήχος να προέρχεται από ενδεχόμενη διαρροή αερίων που έχουν καταγραφεί στην περιοχή της Μεσαράς και τα αέρια αυτά να διαμόρφωσαν τις συνθήκες εμφάνισης του βουητού. Το σενάριο όμως που συγκεντρώνει λιγότερες πιθανότητες υποστηρίζει πως ο ήχος αυτός προέρχεται από ένα υδραγωγείο ή ένα ποτάμι το οποίο βρίσκεται στο υπέδαφος. Δεν είναι και τόσο πιθανό, καθώς στην περίπτωση που υπήρχε το βουητό δεν θα ήταν εμφανές τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το ποτάμι στο υπέδαφος θα διαφαινόταν. Πανέβαση όμως για το βουητό έκανε και ο καθηγητής διαχείρισης καταστροφών στο ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, όπου σύμφωνα με τον ίδιο στην περιοχή δεν καταγράφηκαν σεισμοί, άρα δεν προέρχεται από σεισμό. Σε περίπτωση όμως που εξακριβωθεί πως η αιτία οφείλεται σε σεισμό, ο κύριος Λέκας επεσήμανε πως ο σεισμός ενδεχομένως να παράγεται από δύο μικρές σεισμικές δονήσεις.
οι σεισμικές αυτές δονήσεις ίσως να ήταν τόσο επιφανειακές, με άμεση συνέπεια να παραχθεί αυτός ο ήχος. Ωστόσο, το συγκεκριμένο βουητό παρακολουθείται στενά από τους επιστήμονες και τους ειδικούς. Είναι λοιπόν άξιο αναφοράς πως ο δήμαρχος Φεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης ήρθε σε επικοινωνία με τον κύριο Λέκα, ο οποίος του έδωσε την εξήγηση περί επιφανειακών σεισμών. Σύμφωνα όμως, λέει, με επιστημονικά χείλη, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας στην ευρύτερη περιοχή για την εμφάνιση μιας φυσικής καταστροφής και μάλιστα, εδώ είναι το ζουμί, το συγκεκριμένο βουητό μοιάζει με εκείνο όπως το περιγράφουν το άνευ λόγου και αιτίας βουητό που ξέσπασε στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του 22. Το χρονικό λέει ότι ένας δυνατός κρότος προχτές το απόγευμα σκόρπισε τον τρόμο στους κατοίκους στις καμάρες του Δήμου Φεστού, οι οποίοι ένιωσαν να χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους. Η Κρήτη TV βρέθηκε εκεί όπου οι κάτοικοι μίλησαν για τον τρόμο, είδατε τα αποσπάσματα, που αισθάνθηκαν ακούγοντας το δυνατό αυτό κρότο. Όπως είπαν, ο κρότος αυτός θορύβησε σε τέτοιο βαθμό τους κατοίκους και τους δημότες, που πολλοί θεώρησαν πως το βουνό μπορεί να τους καταπλακώσει. Το ανησυχητικό αυτό φαινόμενο επαναλήφθηκε άλλες δύο φορές, στις 10 προχτές το βράδυ και στις 9.30 χτες το πρωί, όμως ήταν μικρότερης έντασης. Την ίδια στιγμή, μέχρι και τη δεδομένη ώρα, είναι αναπάντητο το ερώτημα πώς τελικά προέκυψε ο εκοφαντικός και μυστηριώδης ήχος. Αξίζει να επισημανθεί, όπως είπαμε και στην αρχή, πως το έντονο βουητό δεν έγινε αισθητό στο διπλανό χωριό, στα Βορίζια, όπου πριν από 5 χρόνια κάτοικοι έζησαν εφιαλτικές στιγμές με φόντο τις τεράστιες ποσότητες λάσπης που κατέβαιναν εκεί και πήραν στο διάβα τους τα πάντα. Τότε οι επιστήμονες του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών δήλωναν ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Αυτή λοιπόν ήταν η είδηση που είχε να κάνει με τον παράξενο θόρυβο και το τράνταγμα που ένιωσαν οι κάτοικοι και το οποίο τους τρομοκράτησε. Θέλω, αν κάποιος είναι στην ευρύτερη περιοχή και γνωρίζει περισσότερα πράγματα, να τα αφήσει με σχόλιο κάτω από το βίντεο, ώστε να ενημερωθούμε και εμείς για το τι μπορεί να συνέβη. Απλά το θεώρησα ενδιαφέρον να το μοιραστώ μαζί σας. Ήταν ένα έκτακτο βιντεάκι, γιατί είχαμε κάνει και βίντεο για αυτούς τους αλόκοσμους θορύβους που ακούγονταν στη Θεσσαλονίκη και μου τράβηξε το ενδιαφέρον το γεγονός ότι επισημαίνεται και στο άρθρο ότι αυτός ο θόρυβος στην Κρήτη μοιάζει τελικά με εκείνον της Θεσσαλονίκης. Και ποιος ξέρει από πού μπορεί να προέρχονται και τι μπορεί να συμβαίνει στο υπέδαφος των περιοχών αυτών. Όπως και να έχει, θέλω τη γνώμη σας στα σχόλια από κάτω. Όσοι δεν είστε συνδρομητές, μην ξεχνάτε πως μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή για να μην χάνετε τα νέα βίντεο του καναλιού, που είναι πολλά και ενδιαφέροντα κάθε εβδομάδα. Να ενημερώσω όσους δεν είδατε το χθεσινό επεισόδιο X-File ότι κάθε Σάββατο το βράδυ αποφάσισα τα επεισόδια Horror Gaming, τα παιχνίδια horror που έπαιζα στο gaming κανάλι, να ανεβαίνουν εδώ, και απλά όσοι δεν ενδιαφέρεστε για το περιεχόμενο του Horror Gaming, το οποίο σας είπα θα ανεβαίνει μόνο Σάββατο, μπορείτε να κάνετε skip, να το αποφεύγετε και να μην το παρακολουθείτε καθόλου. Η θεματολογία δεν αλλάζει. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και μερικές φορές και κάποιες άλλες ημέρες θα ανεβαίνουν επεισόδια του ανεξήγητου, του παράξενου, της εναλλακτικής αναζήτησης, του εσωτερισμού ή οτιδήποτε τέτοιο. Και το Σάββατο, που είναι μια πιο χαλαρή μέρα, θα παίζουμε κανένα horror παιχνίδι που έχει να κάνει ούτως ή άλλως με το paranormal, όπως το λέμε, το ανεξήγητο και το υπερφυσικό. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε, όπως πάντα, στο επόμενο επεισόδιο.